Είμαι στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς. Είναι ένα από τα τρία δημαρχεία της Θεσσαλονίκης που έχει φωταγωγηθεί με κόκκινο χρώμα, όπως βλέπετε από πίσω μου, για να τιμηθεί η μέρα της ποντιακής γενοκτονίας που γιορτάζεται σήμερα σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι ο φετινός εορτασμός της ποντιακής γενοκτονίας συμπίπτει με τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, οπότε αποτελεί ακόμα έτσι ένα τόνο θλίψης δίνει αυτό, γιατί χιλιάδες μέλη ποντιακών οργανώσεων και όχι μόνο δεν μπορούν και δεν έχουν τη δυνατότητα να τιμήσουν αυτήν την ημέρα με τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελαν. Έτσι λοιπόν και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη χώρα οι εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται θα διοργανωθούν με λίγο κόσμο, με ουσιαστικά τιμητική αλλά και αντιπροσωπευτική παρουσία των ποντιακών οργανώσεων. Είστε όμως σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Εμείς οι συνδέσεις που κάνουμε σε όλο τον κόσμο και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αλλά και στην Αυστραλία και στην Αμερική κτλ. Όλος ο κόσμος είναι πολύ στεναχωρημένος γιατί λόγω του κορονοϊού δεν μπορεί να μαζευτεί και να δώσει αυτό το χρώμα που θέλει όμως, και ο ίδιος. Να πούμε όμως και ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα γίνουν μέσω διαδικτύου πολλές εκδηλώσεις και είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Ήδη έχουμε αυτό. Από χθες εκδηλώσεις που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου. Χθες, για παράδειγμα, χθες το βράδυ είχαμε τα μέλη της Ποντιακής Νεολαίας που άναψαν κεράκια μπροστά από το μνημείο της Ποντιακής Γενοκτονίας. Σήμερα στις 10 η ώρα θα έχουμε την επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της Ποντιακής Γενοκτονίας. Στις 11 η ώρα το πρωί οι μέλη ποντιακών οργανώσεων θα μοιράσουν μάσκες, ιατρικές μάσκες προστατευτικές με το σύμβολο, με το λογότυπο της γενοκτονίας. Ενώ στις 7 η ώρα θα έχουμε την κορύφωση των εκδηλώσεων με την επίσης επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της Ποντιακής Γενοκτονίας που βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Σοφίας εδώ στη Θεσσαλονίκη.